θέλετε να βάλετε υπότιτλους στο YouTube σε ένα βίντεο που βλέπετε αλλά δεν ξέρετε πώς να το κάνετε, είμαι εδώ πέρα για να σας βοηθήσω με αυτό ακριβώς το βίντεο, στο πώς να βάλετε υπότιτλους σε ένα βιντεάκι στο YouTube που βλέπετε ή γενικότερα σε οποιοδήποτε βίντεο το οποίο υποστηρίζει υπότιτλους. Είμαι ο Young Senpai και σε αυτό το κανάλι κάνω τέτοιου είδους βίντεο που έχουν να κάνουν με τεχνολογία, tutorials, εκπαίδευση και άλλου είδους τέτοια πράγματα. Άμα ενδιαφέρεστε για αυτό το είδους υλικό, πατήστε μια εγγραφή κάτω και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει. Λοιπόν, ξεκινώντας τώρα με το tutorial, μπαίνουμε στο YouTube και ναι, αυτές είναι οι προτάσεις μου. Και λοιπόν, πατάμε ας πούμε αυτό το βιντεάκι, ένα τυχαίο βιντεάκι που ελπίζουμε να έχει υπότιτλους. Ναι, θα δείτε εδώ πέρα αυτό εδώ το εικονίδιο το οποίο είναι υπότιτλοι. Μπορείτε ή απλά να πατήσετε το γράμμα C στο πληκτρολόγιο σας, αλλά ας πατήσουμε αυτό εδώ πέρα και ουσιαστικά εδώ στις ρυθμίσεις μπορούμε να δούμε που λέει Subtitles ή CC και βλέπουμε εδώ τι λέει English Auto-Generated. Auto-Generated σημαίνει ότι τα βγάζει εκείνη την ώρα το Google και άμα το πατήσουμε βλέπουμε ότι έχει Add Subtitles άμα έχετε δικούς σας υπότιτλους για αυτό το βίντεο που λογικά δεν θα έχετε ή δεν θα χρειαστείτε μάλλον. Εδώ είναι το off, εδώ είναι το English που είναι auto-generated όπως είπαμε, τα βγάζει μόνο του το Google ακούγοντας το τι λέει στο βίντεο και εδώ auto-translate που κάνει αυτόματη μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα θέλετε. Δεν θα κάνει ακριβή μετάφραση ας πούμε στα ελληνικά, δεν θα είναι καθόλου ακριβή μετάφραση και στα αγγλικά είναι λίγο καλύτερη αλλά συνήθως δεν είναι ακριβής μετάφραση. Οπότε εκτός άμα το έχει από μόνο του έτοιμο το βίντεο και έχει υποστηρίζει υπότιτλους και τους έχει έτοιμους. Λοιπόν, ας βάλουμε τον ήχο, συγγνώμη άμα είναι πολύ δυνατά ή άμα δεν ακούγεται. Δεν ξέρω αν καταλάβατε άμα είναι σωστή ή λάθος υπότιτλοι, δηλαδή μερικές φορές κάνει λάθη, μερικές φορές δεν κάνει λάθη, αναλόγως το βίντεο, αναλόγως πόσο καθαρά μιλάει ο YouTuber. Δηλαδή άμα πάμε ας πούμε σε ένα βίντεο που είμαι νομίζω σχεδόν σίγουρος ότι υποστηρίζει και ελληνικούς υπότιτλους. Μισό λεπτό. Άμα βρούμε, ας πούμε, να πατήσουμε ένα βιντεάκι του. Ας πάμε εδώ. Όποιοι δεν ξέρουν τον Gary Vee είναι ένας YouTuber επιχειρηματίας. Γενικότερα ασχολείται με social media. Ναι. Και ας πάμε εδώ σε αυτό το βιντεάκι ας πούμε. Ας ελπίσουμε πως υποστηρίζει υπότιτλους. Και ναι, ενεργοποιούμε τους υπότιτλους, πάμε εδώ πέρα και βλέπετε έχει πολλούς παραπάνω που τους έχει δημιουργήσει μόνος του. Δηλαδή τους έχει βάλει η ομάδα του, μπορεί έχει κάποιον ο οποίος είναι υπάλληλος και δουλεύει για εκείνον και μεταφράζει σε άλλες γλώσσες, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει ελληνικά αλλά έχει πολλές άλλες γλώσσες, οπότε κάποια μπορεί να υποστηρίζουν ελληνικά. Αλλά ακόμα και τα αγγλικά θα σας βοηθήσουν και ας πούμε εδώ πέρα έχει γαλλικά, δηλαδή άμα παίξει θα δείτε ότι μεταφράζει στα γαλλικά και αυτά συνήθως τα κάνει η ομάδα του, λογικά. Οπότε τα έχει όλα έτοιμα από εδώ, χωρίς να κάνει ό,τι translate το Google, το οποίο δεν είναι και σίγουρο ότι θα το κάνει σωστά. Αυτό λοιπόν είναι πολύ απλή διαδικασία. Κάποια βίντεο απλά δεν έχουν ελληνικά, οπότε μπορείτε να κάνετε αυτόματη μετάφραση από τα αγγλικά ή οποιαδήποτε γλώσσα είναι το βίντεο στα ελληνικά ή άμα είναι σε κάποια ξένη γλώσσα το βίντεο που δεν γνωρίζετε και θέλετε να το βάλετε στα αγγλικά τους υπότιτλους, λογικά θα τους έχει είτε από μόνο του το βίντεο που τους έχει βάλει ο YouTuber είτε θα τους έχει σαν auto-translate, δηλαδή αυτόματη μετάφραση, αγγλικά, ελληνικά, οποιαδήποτε γλώσσα θέλετε. Αυτό ήταν το βίντεο, αν έχετε κάποια ερώτηση, οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το βίντεο ή σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα, αφήστε τη κάτω στα comments, θα σας απαντάω σε όλους. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, άμα σας βοήθησε αφήστε ένα like και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.